Πού στεπέδες, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix της Αυστραλίας, το προτελευταίο επεισόδιο αυτής της καριέρας και σήμερα, όπως ξέρετε, πάλι κυνηγάμε ένα δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στον Σένα, για παρόλο που μειώσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο στο βαθμολογικό πίνακα τη διαφορά που είχε αποκτήσει μετά την εγκατάλειψή μας στο Μεξικό. Ερχόμαστε εδώ, βλέπετε ότι έχω προβλήματα με το τελευταίο κομμάτι του κινητήρα, το Control Electronics. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσω ένα από τα λιγότερα φθαρμένα που έχει στα 68% και με αυτό να πάω μέχρι το τέλος της σεζόν. Θα είναι λίγο δύσκολο, ελπίζω να τα καταφέρει, γιατί ο κινητήρας αυτή τη στιγμή δεν μας παίρνει να παίρνουμε έξτρα κομμάτια, εκτός αν, όπως σας είπα στο προηγούμενο επεισόδιο, ξεκινήσω από πολύ πίσω. Η διαφορά είναι στους 7 βαθμούς. Η διαφορά στο βαθμολογικό πίνακα κατασκευαστών πλέον δεν μας ενδιαφέρει, γιατί το έχουμε κλειδώσει μαθηματικά. Μόνο McLaren και Ferrari παλεύουν για την δεύτερη θέση. Και εδώ η μάχη στους οδηγούς είναι ανάμεσα σε εμένα και τον Σένα για την πρώτη θέση, και τη δεύτερη εννοείται, και τρίτη και τέταρτη ανάμεσα στο Ricardo και τον Leclerc. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, πιθανόν να έχω περισσότερες νίκες. Άρα, αν τύχει και έχουμε ισοβαθμία στο τέλος με τον Σένα, σε τέτοια περίπτωση παίρνω εγώ το πρωτάθλημα. Ελπίζω σήμερα σε αυτή την πίστα να έχει ατυχίες ο Σένα, γιατί δεν είμαι δυνατός στη συγκεκριμένη πίστα, δεν έχω ένα πάρα πολύ δυνατό setup και θα χρειαστεί να έχω τυχερές στιγμές, γιατί αλλιώς δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Στις κατακτήτες δοκιμές, όπως ξέρετε, μόνο σε μία σεζόν έχω πάει λίγο καλύτερα, στις υπόλοιπες συνήθως τα πάω πάρα πολύ μέτρια. Κάνουμε τις αναβαθμίσεις, παρόλο που πλέον δεν έχουν νόημα, γιατί ξέρετε ότι μετά το τέλος αυτής της σεζόν θα ξεκινήσουμε driver career και από ό,τι φαίνεται μάλλον θα είναι με τη Williams, αφού αυτό ψηφίσατε μέχρι τώρα όσον αφορά το driver career. Εμείς εδώ σιγά σιγά τώρα είμαστε έτοιμοι να βουτήξουμε στις κατακτήρες δοκιμές και ελπίζουμε να ξεκινήσουμε όσο πιο κοντά γίνεται στον Σένα, να έχουμε μια καλή εγκίνηση και με κάποιον τρόπο μέχρι το τέλος του αγώνα να βρεθώ μπροστά του, ώστε να σκοράρω παραπάνω βαθμούς από αυτόν και να πάμε στον τελευταίο αγώνα, όπου όλα πιθανόν να κριθούν εκεί. Βάζουμε το κράνος μας και είμαστε έτοιμοι για τις κατακτήρες δοκιμές, αφού πρώτα σας δείξω το setup που χρησιμοποιώ για τη συγκεκριμένη πίστα. Υπενθυμίζω, για εμένα δεν το νιώθω ότι είναι από τα καλύτερα setup που μπορώ να κάνω για τη συγκεκριμένη πίστα. Πάντως είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να έχω για αυτή τη στιγμή που θα τρέξουμε σε αυτόν τον αγώνα. Εσείς μπορείτε να το δοκιμάσετε, άμα σας ταιριάζει καλώς, αν δεν σας ταιριάζει πειράξτε το μέχρι να βρείτε τα πατήματά σας. Πάμε όμως σιγά σιγά στις κατακτήρες δοκιμές, όπου σήμερα στις κατακτήρες δοκιμές στο Q1 είμαι στην μοναδική μου προσπάθεια προς το τέλος. Ξεκινάω τώρα, βλέπετε ότι είμαι στην τελευταία θέση γιατί δεν έχω κάνει καμία προσπάθεια. Πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα το μονοθέσιο με μόλις μια προσπάθεια να περάσουμε στην επόμενη φάση. Από το Q2 και μετά είναι που αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Πιστεύω τα πιο αργά μονοθέσια πλέον δεν μπορούν καν να μας απειλήσουν να μην περάσουμε στην επόμενη φάση. Ο μόνος κίνδυνος που υπάρχει σε τέτοια περίπτωση όταν κάνει μόνο μια προσπάθεια είναι ότι αν κάνω λάθος, μετά πλέον δεν έχω άλλη ευκαιρία να το διορθώσω και να περάσω στην επόμενη φάση, γι' αυτό και καλό είναι να μην κάνω κάποιο λάθος. Βέβαια, αν γίνει κάτι τέτοια, μια τέτοια περίπτωση, θα βάλω έναν φρέσκο κινητήρα, ώστε να ξεκινήσουμε αυτόν τον τελευταίο αγώνα με φρέσκο κινητήρα και να πάμε με έναν φρέσκο κινητήρα και στον τελευταίο αγώνα. Είμαστε τώρα στο δεύτερο σέκτορ της πίστας, είμαι 1,5 δευτερόλεπτο πιο γρήγορος από τον Russell. Αυτό σίγουρα σημαίνει ότι είμαι και πιο γρήγορος και από άλλους οδηγούς που είναι πιο μπροστά από τον Russell και έτσι σίγουρα θα περάσουμε στην επόμενη φάση, όπου εκεί θα δούμε αν μπορούμε να φτάσουμε στο Q3. Θα έχουμε λίγο ντουλίτσα, αλλά πιστεύω ότι είναι εφικτό να φτάσουμε στο Q3, αρκεί να βρω έναν τέλειο γύρο στο Q2, γιατί όλα εξαρτούνται εκεί. Παίρναμε τώρα τη γραμμή τερματισμού, 12η θέση, 2 δέκατα πιο αργός από τον Ζου. Δεν ήταν και ο καλύτερος γύρος που θα μπορούσα να κάνω, αλλά νομίζω είναι αρκετός να περάσουμε στην επόμενη φάση και βλέπετε, πέρασα στην επόμενη φάση, βέβαια 1,4 πιο αργός από τον Σένα που πήρε την πρώτη θέση και βλέπετε ότι βάζει ήδη υποψηφιότητες να περάσει στο Q3 και να πάρει την pole position. Και στο Q2, στη δεύτερη μου προσπάθεια, ήδη στο πρώτο sector ήμουν πιο αργός από το καλύτερο μου πέρασμα. Για την ώρα είμαι στην 14η θέση και πίσω μου είναι ο Σένα, ο οποίος Σένα έχει κάνει μια προσπάθεια με μεσαία ελαστικά και
τώρα έχει μπει να κάνει με μαλακά ελαστικά, γιατί κινδυνεύει να μείνει εκτός Q3. Βέβαια και εγώ κινδυνεύω να μείνω εκτός Q3, αλλά εδώ τον καθυστερώ στην ουσία και θα βελτιώσω το χρόνο μου, αλλά πιθανόν να μην τα καταφέρω, ειδικά αν πέσει και ο Σένα άλλες θέσεις. Τώρα βγαίνουμε στην ευθεία τερματισμού. Σίγουρα καθυστέρησε πάρα πολύ ο Σένα πίσω μου και δεν θα βελτιώσει το χρόνο του. Περνάμε την γραμμή τερματισμού. Ενδέκατη θέση για εμένα. Σένα στην ένατη θέση. Ο Σένα τώρα κινδυνεύει από τους υπόλοιπους οδηγούς που θα περάσουν την γραμμή τερματισμού. Ίσως να μην το καταφέρει, αλλά ακόμα και αν το καταφέρει, θα το καταφέρει μόνο με μεσαία ελαστικά. Βλέπετε εδώ, ο Σένα πέφτει τώρα στην 10η θέση. Ίσως μέχρι να τελειώσουν όλοι οι οδηγοί να καταφέρουμε να το βγάλουμε με αυτόν τον τρόπο από το Q3. Θα το δούμε τώρα εδώ, τελική κατάταξη. Όχι, δεν το καταφέραμε. Ο Σένα περνάει στην επόμενη φάση, βέβαια με μεσαία ελαστικά, και εγώ παραμένω στο Q2 και θα ξεκινήσω από την 11η θέση. Το μόνο θετικό από αυτό το πράγμα είναι ότι παρόλο που στο Q3 μπορεί ο Σένα να πάρει την pole position, τον αγώνα του θα το ξεκινήσει με την πιο αργή γόμα, τη μεσαία γόμα, ενώ εγώ και όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί θα ξεκινήσουμε πιθανόν με την μαλακή γόμα. Αυτό μας βάζει ένα advantage. Αλλά δεν ξέρουμε πού θα ξεκινήσει ο Σένα, δεν ξέρω και εγώ πού θα ξεκινήσω αν υπάρχει κάποια ποινή από κάποιον οδηγό. Και ό,τι και να γίνει βέβαια θα είναι αρκετά μακριά ο Σένα και θα πρέπει να κάνουμε έναν τέλειο αγώνα. Πάμε όμως να δούμε από ποια θέση ξεκινάει ο κάθε οδηγός. Έχουμε τον Σένα στην pole position, δεύτερος είναι ο Ντάνιελ Ρικάρντο. Υπενθυμίζω, ο Σένα ξεκινάει με τη μεσαία γόμα, ο Ντάνιελ Ρικάρντο ξεκινάει με τη μαλακή γόμα. Γι' αυτό ευχόμαστε ο Ρικάρντο να έχει μια καλή εγκίνηση ώστε να περάσει τον Σένα και μετά να τον καθυστερήσει. Και εγώ να δούμε από ποια θέση θα ξεκινήσω. Εν τέλει, από ό,τι φαίνεται, θα ξεκινήσω μάλλον από την ένατη θέση, λόγω ότι υπήρχαν κάποιες ποινές από κάποιους οδηγούς. Άρα ευνοήθηκα από ποινές και δεν ξεκινάω από την 11η θέση. Ελπίζω σε μια πολύ καλή εγκίνηση να κάνουμε γρήγορες προσπεράσεις και να φτάσω γρήγορα τον Σένα, ώστε να δω αν μπορώ να τον απειλήσω και να τον προσπεράσω. Χρειάζομαι οπωσδήποτε να τερματίσω μπροστά του. Βέβαια και να τερματίσω πίσω του δεν τελειώνει το πρωτάθλημα μαθηματικά, αλλά οι πιθανότητες θα είναι πολύ μεγαλύτερες για τον Σένα να πάρει αυτός το πρωτάθλημα. Όσον αφορά τη στρατηγική, η στρατηγική θα είναι ενός pit stop. Υπάρχει ενδεχόμενο κάποια μποτάκια να κάνουν στρατηγική διών pit stop ή να κάνουν στρατηγική ενός pit stop, από μαλακά να πάνε σε σκληρά ή σε μεσαία. Ο Σένα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, πιθανόν να πάει από μεσαία σε σκληρά. Δεν νομίζω να πάει από μεσαία σε μαλακά και αυτό με βάζει σε μια πολύ ευνοϊκή θέση όσον αφορά τη γόμα που θα έχω κάθε φορά απέναντι στον Σένα. Ελπίζω ότι θα βρω τα πατήματά μου και δεν θα τα βρει ο Σένα και να μπορέσω να τον απειλήσω και να τον προσπεράσω. Βέβαια από τις λέξεις στην πράξη είναι πολύ μακριά. Πάμε όμως να το δούμε στην πράξη τι θα συμβεί και πάμε στην εγκίνηση για τον Grand Prix της Αυστραλίας. Και είμαστε στην εγκίνηση για τον Grand Prix της Αυστραλίας με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Δεν ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Βλέπετε ότι ο Ζου και ο Σάινς φύγανε καλύτερα. Δέχομαι και τώρα επίθεση από τον Leclerc. Θα συγκλίσω λίγο πριν δεξιά. Ο Leclerc επιμένει πιο δεξιά και ο Leclerc εδώ κάνει ένα time bomb και πέφτει πάνω στον Πέρες. Τέτακι από τον Πέρες, από τον Leclerc και από τον Πέρες. Πρέπει να έχει όμως και κάποια ζημιά ο Πέρες εκεί. Βλέπετε εδώ, κατάφερε να τον αποφύγω εκεί τον Leclerc και έχουμε safety car. Έχουμε safety car ενώ υπάρχουν νομίζω και κάποια εγκατάλειψη. Ο Leclerc έχει σπάσει. Θα το δούμε βέβαια σε replay τι ακριβώς έχει γίνει εκεί με τον Λεκλέρ, γιατί αυτό που έχει κάνει εκεί στην αρχή είναι πιο επικίνδυνο και από αυτά που κάνω εγώ συνήθως σαν dive bomb. Ο Λεκλέρ τώρα κατέστρεψε αγώνα σε πολλούς οδηγούς, αλλά εδώ εφόσον έχουμε safety car θα πάρω ένα μεγάλο ρίσκο, ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί βλέπω ότι οδηγάει την κούρσα ο Σένα και θέλω να πάρω ένα μεγάλο ρίσκο. Θα μπω στο τέλος αυτού του γύρου να κάνω αλλαγή ελαστικών. Θα βάλω μεσαία ελαστικά, δεν θα πάω σε σκληρά ελαστικά, για να πάμε μέχρι το τέλος του αγώνα. Εδώ όμως βλέπετε το replay από την αρχή. Βλέπετε εδώ πως χώθηκε από την δεξιά πλευρά ο Leclerc. Είχε και ένα μπλοκάρισμα εκεί ο Πέρες. Ο Leclerc όμως ήρθε με πάρα πολύ φόρα, έπεσε πάνω στον Πέρες, κατέσπισε τον αγώνα σε πολλούς οδηγούς και έχουμε safety car. Και στο τέλος του πρώτου γύρου τώρα μπαίνω να κάνω αλλαγή ελαστικών. Και βλέπετε ότι μπαίνει και ο Πέρες και μάλλον θα μπουν και άλλοι οδηγοί, μάλλον θα κάνουν αλλαγή αεροτομής. Εγώ κάνω μόνο ελαστικών. Με αυτά τα ελαστικά ελπίζω ότι μέχρι να έρθει η ώρα να κάνει αλλαγή ελαστικών ο Σένα θα υπάρχει απόσταση τέτοια ώστε να βρεθώ μπροστά του. Ναι μεν θα έχω μεγάλη φθορά στα δικά μου ελαστικά, αλλά ο Σένα λογικά θα έχει σκληρή γόμα
και εννοείται ότι μέχρι το τέλος του αγώνα θα πρέπει να κάνω μια πολύ σκληρή άμυνα με τα φθαρμένα ελαστικά απέναντι στον Άιρτον Σένα. Αλλά είναι ένα πολύ καλό κόλπο να βρεθώ μπροστά του, αν βέβαια καταφέρω να μείνω σε απόσταση μικρότερη από ένα pit stop. Και μετά ενδεχομένως, αν έρθει κάποιο άλλο safety car πολύ καλά τοποθετημένο, ίσως να μπορέσω να κάνω και κάποια αλλαγή ελαστικών και πάλι να βρεθώ μπροστά από τον Σένα. Θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια, είναι ένα μεγάλο ρίσκο, αλλά βρήκα μια ευκαιρία τώρα, το πήρα, πήρα το ρίσκο και τώρα στο τέλος του τρίτου γύρου θα έχουμε επανεκκίνηση του αγώνα, θα φύγει το safety car, θα δώσει τον ρυθμό ο Σένα και εγώ θα πρέπει να κάνω γρήγορα προσπεράσεις. Τώρα έχω τελειώσει εγώ τις υποχρεώσεις μου για pit stop, ο Σένα έχει ένα pit stop ακόμα. Η διαφορά μας είναι περίπου 10-12 δευτερόλεπτα τώρα μεταξύ μας, θα το δούμε μέχρι να έρθει η ώρα να κάνετε δική του αλλαγή ελαστικών, δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 25 δευτερόλεπτα. Εδώ βλέπετε έχουμε επανεκκίνηση, εδώ κολλάω πίσω από το Mazepin, παίρνω τα κενά, έχω ανοιχτό το ERS, αρχίζω και τον πλησιάζω στη μεγάλη ευθεία τερματισμού, αυτό συγκλίνει προς τα δεξιά, εγώ από τα αριστερά, από την εξωτερική στην πρώτη στροφή, εδώ φρενάνοντας πιο αργά από το Mazepin, καταφέρνω και τον προσπερνάω, κερδίζω ήδη μια θέση και συνεχίζω και θα πιέσω όσο περισσότερο μπορώ. Ξέρω ότι με την πίεση θα φτύρω τα δικά μου ελαστικά, ενώ έχουμε μια έξοδο από τον Ζουλιάνο Αλέζη, μάλλον μόνος του βγήκε εκεί και κερδίζω άλλη μια θέση, ανεβαίνω στη 17η θέση και μπροστά μου είναι ο Yuki Tsunoda και ο Mick Schumacher. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να το στάσουμε γρήγορα αυτούς τους δύο και να τους προσπεράσουμε. Σημασία έχει να δούμε αν και ο Ρικάρντο θα μπορέσει να προσπεράσει τον Σένα, γιατί αν το προσπεράσει τον Σένα με τα μαλακά ελαστικά, ναι μεν θα είναι λίγο γρήγορος τώρα στην αρχή, αλλά μετά θα είναι και λίγο πιο αργός από τον Σένα, γιατί θα έχει φθορά ο Ρικάρντο στα μαλακά ελαστικά και αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να συμβεί, αλλά δεν μπορούμε αυτό να το ελέγξουμε εμείς, αυτό είναι θέμα στα μποτάκια. Εδώ όμως είμαι πίσω από τον Τσουνόντα και τον Σουμάχερ. Ο Τσουνόντα βλέπετε ότι είναι κολλημένος πίσω από τον Σουμάχερ και προσπαθεί να τον προσπεράσει. Αλλάζει γραμμή εκεί, προσπαθεί να αμυνθεί ο Σουμάχερ. Ρόντα με ρόντα οι δύο οδηγοί. Εγώ κολλάω πίσω του στις τελευταίες στροφές. Είμαι κολλημένος πίσω από τον Σουμάχερ εδώ. Θα αλλάξω γραμμή εδώ και χώνομαι από την εσωτερική. Περνάω τον Τσουνόντα ακόμα. Ρόντα με ρόντα με τον Σουμάχερ. Θα έχω την εξωτερική στην προτελευταία στροφή. Κρατιέμαι ακόμα. Ρόντα με ρόντα. Βρίσκω την πρόσφυση με κάποιο τρόπο και καταφέρνω και προσπερνάω τον Σουμάχερ. Και ανεβαίνω τώρα στην 15η θέση και συνεχίζουμε και πιέζουμε να φτάσουμε τους υπόλοιπους οδηγούς που βρίσκονται μπροστά μας. Βλέπετε εκεί ο Πέρες προσπαθεί να περάσει και αυτός τον Σουμάχερ και τον Yuki Tsunoda. Νομίζω εν τέλει κέρδισε ο Τσουνόντα αυτή την μάχη. Εγώ όμως απομακρύνομαι από αυτούς, δεν κοιτάω πίσω, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται πίσω μου. Όσο απομακρύνομαι από αυτούς, με ενδιαφέρει μόνο τι γίνεται μπροστά μου, να μην έχω καθυστερήσεις για να μην χάσω χρόνο από τον Άιρτον Σένα. Πήρα ένα μεγάλο ρίσκο, όμως ένα ρίσκο που μπορεί σήμερα να μου φέρει, να μου φέρει μεγάλα κέρδη. Συνεχίζουμε εδώ, πιέζουμε και είμαι κολλημένος πίσω από τον Λάντο Νόρις. Βλέπετε εδώ τον έχω, πλησιάζω τον Νόρις, εδώ κολλάω πίσω, το αλλάζω γραμμή και εδώ στα φρένα θα βουτήξω, στα φρένα και θα βουτήξω πολύ βαθιά στα φρένα, να περάσω και τον Τζοβινάτσι που τον αναγκάζω να ανοίξει τη γραμμή του και ανεβαίνω πλέον στην 13η θέση. Πολύ καλά πάμε τώρα με τα φρέσκα μεσαία ελαστικά, ενώ ο Σένα δέχεται πολύ πίεση από τον Ρικάρντο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί αν μάχονται σίγουρα θα καθυστερήσουν ο ένας τον άλλον. Εγώ όμως εδώ ακόμα έχω να προσπεράσω αρκετά μονοθέσια μπροστά μου. Πλέον ανέβηκα στη 13η θέση. Ο Ράσελ μπροστά μου έχει κάποιο πρόβλημα μηχανικό, με έχουν ειδοποιήσει από το pit και βλέπετε εδώ καθυστερεί πάρα πολύ μέσα στις στροφές. Εδώ στη μεγάλη ευθεία θα πρέπει να τον προσπεράσω όσο πιο γρήγορα γίνεται τον Ράσελ, ώστε μετά να βάλουμε πλώρη για τον Οκόν. Εδώ κολλημένος τέρμα πίσω του στην τελευταία στροφή στο Ράσελ και βλέπετε στην έξοδο από τη στροφή. Είχα καλύτερη έξοδο, τον προσπέρασα αμέσως και πλέον ανέβηκα στην 10η θέση. Επόμενος μπροστά μου είναι ο Οκόν, ο οποίος λογικά θα το φτάσουμε στους επόμενους 1-2 γύρους και θα τον απειλήσουμε και αυτόν. Ο Οκόν, ο οποίος έχει και μια ποινή 5 δευτερολέπτων, δεν ξέρω πώς το κατάφερε αυτό ένα μποτάκι, πάντως έχει μια ποινή 5 δευτερολέπτων και σίγουρα και αυτό μας συμφέρει. Και στο τέλος του 7ου γύρου βλέπετε ότι πλέον είμαι πίσω από τον Οκόν και πιο μπροστά είναι ο Στρόλ που έχει φάει προσπέραση από τον Verstappen. Εδώ όμως ο Οκόν, βλέπετε, κολλάω πίσω του, παίρνω τα κενά, αρχίζω και τον πλησιάζω. Έχει και αυτός DRS, έχω και εγώ DRS εδώ. Αλλάζω γραμμή από την δεξιά πλευρά. Ρόντα με ρόντα με τον Οκόν. Τον στρίμωξα λιγάκι και εν τέλει υποχώρησε και κατάφερα να τον προσπεράσω και ανέβηκα στην 11η θέση. Και επόμενος μπροστά μου είναι ο Lance Stroll με την Aston Martin. Και πιο μπροστά είναι ο Verstappen που είχε περάσει τον προηγούμενο γύρο τον Stroll και έτσι ανέβηκε αυτό στην 1η θέση. Την ίδια στιγμή ο Σένα έχει χάσει την πρώτη θέση από τον Ρικάρντο που τον έχει προσπεράσει και βλέπετε στο τέλος του ίδιου γύρου
κατάφερα και έφτασα και τον Stroll και τώρα εδώ δεν θα έχει DRS ο Stroll. Κολλάω πίσω του, παίρνω τα κενά, αρχίζω και τον πλησιάζω πολύ γρήγορα, αλλάζω γραμμή από τα δεξιά και πριν φτάσουμε στην πρώτη στροφή τον έχω προσπεράσει τον Lance Stroll και πλέον έχω μπει μέσα στους βαθμούς. Και όπως έλεγα, ο Ricciardo πλέον οδηγεί την κούρσα και αυτό μας συμφέρει γιατί μόλις αρχίζει να έχει λίγο φθορά ο Ricciardo στα δικά του ελαστικά θα καθυστερήσει τον Σένα και σίγουρα μας βοηθάει αυτό πάρα πολύ όταν θα κάνει την δική του αλλαγή ελαστικών ο Σένα να καταφέρω εγώ να βρεθώ ίσως και οριακά μπροστά του, αλλά να βρεθώ μπροστά του και από εκεί και πέρα να ξεκινήσω μια πολύ σκληρή άμυνα. Στο τέλος όμως του ίδιου γύρου βλέπετε ότι έφτασα και τον Verstappen ο οποίος καθυστερεί πίσω από τον Latifi. Εδώ θα έχουμε την έξοδο από την τελευταία στροφή με τον DRS, έχει και ο Verstappen DRS, ενώ έχουμε και οδηγούς που έχουν μπει να κάνουν τη δική τους αλλαγή ελαστικών, ένας από αυτούς είναι και ο Ricciardo. Εδώ βλέπετε πλησιάζει τον Verstappen και βουτάω στα φρένα από την εσωτερική στην πρώτη στροφή και τον προσπερνάω τον Verstappen, ανεβαίνω πλέον στην έκτη θέση. Τώρα λογικά όλοι οι οδηγοί που είναι μπροστά μας σιγά σιγά θα κάνουν τη δική τους αλλαγή ελαστικών. Βέβαια αν είμαι κοντά τους πρέπει να τους προσπεράσω γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω απέναντι στον Σένα. Υπενθυμίζω η απόσταση για το pit stop στον Σένα δεν πρέπει να μεγαλώσει πάνω από 25 δευτερόλεπτα. Νομίζω τόσο είναι το πόσο διαρκεί ένα pit stop. Γι' αυτό αν η απόσταση είναι πάνω από 25 δευτερόλεπτα σίγουρα θα βγει μπροστά μας στην πρώτη θέση ο Άιρτον Σένα. Αν είναι μικρότερη όμως θα βγω μπροστά του και ίσως έτσι να μπορέσουμε να κάνουμε μια πολύ σκληρή άμυνα απέναντί του με τα φθαρμένα ελαστικά, τα δικά μου τα μεσαία και να καταφέρουμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Όμως εδώ κολλάω πίσω από το Latifi, βλέπετε εδώ σε αυτό το σημείο της πίστας αυτός θα συγκλίσει προς τα δεξιά, δεν μου άφησε την εξωτερική εν τέλει και εδώ βλέπετε μέσα στο Σικέιν υποχώρησε και κατάφερα και τον προσπέρασα και ανέβηκα πλέον στην πέμπτη θέση. Επόμενος μπροστά μου είναι ο Βάλτερι Μπότας. Ίσως θα μπει σε αυτόν τον γύρο να κάνει τη δική του αλλαγή ελαστικών και έτσι να μην χρειαστεί να τον προσπεράσουμε και έτσι σιγά σιγά να έχουμε λιγότερα εμπόδια ανάμεσα σε εμένα και τον Σένα και βλέπετε ότι μπήκε και μπήκε και ο Ζου και ο Σάιντς έχει μπει και πλέον θα ανεβώ στη δεύτερη θέση και από εδώ και πέρα θα δούμε την απόσταση από εμένα στον Σένα. Είναι 15 δευτερόλεπτα και λογικά σε μερικούς γύρους θα μπει και ο Σένα να κάνει τη δική του αλλαγή ελαστικών. Συνεχίζουμε και κρατάμε αρκετά σταθερή αυτή την απόσταση. Ακόμα 8 δευτερόλεπτα. Άμα κερδίσει ο Σένα, θα βγει πρώτος μπροστά μου. Αλλά ο Σένα εγκαταλείπει! Ο Σένα εγκαταλείπει! Απίστευτο! Στο 13ο γύρο, εκεί που έλεγα ότι κρατάω αρκετά σταθερή την απόσταση ανάμεσα σε εμένα και τον Σένα, ο Σένα εγκατέλειψε! Πριν φτάσει στην πρώτη τελευταία στροφή, είχε εγκατάλειψη και έχουμε safety car. Και αφού έχουμε safety car, θα μπω να κάνω αλλαγή ελαστικών. Θα βάλω βασικά θα βάλω μεσαία ελαστικά μέχρι το τέλος και πλέον μου χαρίζεται εδώ δώρο, αυτό είναι δώρο, βλέπουμε εδώ replay από το Σένα, κυνηγάει εδώ τον Ράσελ για την μπλε σημαία πηγαίνοντας προς την τελευταία, προς την πρώτη τελευταία στροφή και εδώ βλέπετε τι έκανε ο Σένα, τι έκανε ο Σένα, αν είναι δυνατόν έπεσε πάνω στο Ράσελ, έσπασε το μονοθέσιό του και εγκατέλειψε και στην ουσία μου δίνει ένα μεγάλο δώρο σήμερα. Θα βάλω φρέσκα μεσαία ελαστικά. Όλοι οι οδηγοί που θα με περάσουν τώρα, που λογικά θα είναι μόνο 2-3, θα έχουν σκληρά ελαστικά και με φθορά και ίσως διεκδικήσω νίκη, αλλά και να μην διεκδικήσω νίκη σήμερα θα πάρω ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στο Σένα, θα τον προσπεράσω στο βαθμολογικό πίνακα και θα πάμε λίγο πιο άνετοι στον τελευταίο αγώνα. Βγήκαμε στην 5η θέση, θα έχουμε να περάσουμε 4 μονοθέσια και στο τέλος του 15ου γύρου βλέπετε τώρα θα φύγει το safety car και θα έχουμε επανεκκίνηση να δούμε αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε εδώ στον ύπνο τον Ζου ήδη να αρχίζουν να κερδίζω θέσεις γιατί σήμερα ο Σένα μας έκανε ένα μεγάλο δώρο. Να δούμε όμως τώρα εδώ στην επανεκκίνηση. Θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το ERS μας πολύ νωρίς και εδώ βλέπετε κολλάω πίσω από το Ζου, παίρνω τα κενά, αλλάζω γραμμή, περνάμε τώρα τη γραμμή τερματισμού και επιτρέπεται να τον προσπεράσω, ρόδαμε το Ζου εδώ αλλά έχω την εσωτερική γραμμή, φρέναρω πιο αργά από το Ζου, προσπερνάω το Ζου, ανεβαίνω στην τέταρτη θέση και επόμενος μπροστά μου είναι ο Carlos Sainz. Όμως ο Ζου εδώ έρχεται να αντιπετηθεί πάλι εδώ από την εξωτερική στα φρένα, προσπαθώ να φρεναρω πιο αργά από το Ζου, να το στριμώξω κιόλας λιγάκι, τον ανάγκασα λίγο να ανοίξει τη γραμμή του και πλέον διατηρώ την τέταρτη θέση και τώρα βάζουμε πλώρη να φτάσουμε τον Σάινς να ανεβούμε σε θέση βάθρου. Μεγάλο δώρο από τον Άιρτον Σένα, πολύ μεγάλο δώρο και σήμερα μάλλον θα περάσουμε με αρκετούς βαθμούς μπροστά στο βαθμολογικό πίνακα από τον Άιρτον Σένα.
Να δούμε εδώ, κολλάω πίσω από τον Sainz. Βέβαια σε αυτό το σημείο της πίστας είναι λίγο δύσκολο να κάνεις κάποια προσπέραση, αλλά όσο πιο γρήγορα μπορώ να το ξεφορτωθώ τόσο καλύτερα, ώστε μετά να πιάσουμε τον Hamilton που είναι πλέον στη δεύτερη θέση και στη συνέχεια τον Ρικάρντο που οδηγάει την κούρσα. Εδώ παίρνω το δεύτερο μου warning σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να είμαι προσεκτικός να μην πάρω άλλο ένα, γιατί θα πάρω μια ποινή 3 δευτερολέπτων. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά ο αγώνας για εμένα. Κρίμα για τον Σένα που έκανε τέτοιο τραγικό λάθος, γιατί αυτό ήταν τραγικό λάθος. Δεν γίνεται να μην τον είδε το Ράσελ εκεί. Αλλά εμένα με συμφέρει και εννοείται θα το εκμεταλλευτώ και θα προσπαθήσω να κερδίσω όσους περισσότερους βαθμούς μπορώ απέναντί του. Αλλά εδώ βλέπετε στην έξοδο από την τελευταία στροφή θα είμαστε ρόδα με ρόδα με το Σάινς που φαίνεται ότι έχουμε την ίδια τελική ταχύτητα. Τώρα έχω καλύτερη τελική ταχύτητα. Κρατάω την εσωτερική για την πρώτη στροφή και εδώ βουτάω στα φρένα. Προσπερνάω τον Σάινς. Ανεβαίνω στην τρίτη θέση και πλέον βάζουμε στόχο τον Χάμιλτον που βρίσκεται μπροστά μας στο 1 δευτερόλεπτο απόσταση. Θα πρέπει να μειώσουμε λιγάκι την απόσταση ώστε να μπούμε στο DRS του, γιατί πλέον από το τέλος του επόμενου γύρου θα, βασικά τέλος αυτού του γύρου και μπαίνοντας στον επόμενο γύρο, θα έχουμε DRS απέναντι στον Χάμιλτον. Ο Ρικάρντο έχει απομακρυνθεί λιγάκι, ίσως αυτός θα μας είναι λίγο δύσκολο να το φτάσουμε, αλλά και δεύτερη θέση να τερματίσω θα είναι πάρα πολύ καλή σε αυτόν τον αγώνα μετά το δώρο του Άιρτον Σένα. Βλέπετε εδώ, πλησιάζω γρήγορα το Χάμιλτον. Φαίνεται ότι έχω καλύτερο ρυθμό εγώ με τα μεσαία ελαστικά. Άρα, λογικά και το Ρικάρντο θα μπορέσω να τον φτάσω. Ίσως θα ζοριστώ λίγο παραπάνω, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς γύρους μπροστά μας. Εδώ είμαι πίσω από τον Χάμιλτον, εδώ στην πίσω ευθεία της πίστας. Θα χρησιμοποιήσω πάρα πολύ ERS ώστε να είμαι πολύ κοντά του. Γιατί όχι στην μεγάλη ευθεία τερματισμού να μπορέσω να τον προσπεράσω και ακόμα που δεν θα έχουμε το DRS σε αυτόν το γύρο. Από τον επόμενο γύρο και μετά θα υπάρχει το DRS. Αλλά σε αυτό το γύρο γιατί όχι να μην καταφέρουμε να τον προσπεράσουμε. Βλέπετε εδώ πρώτη τελευταία στροφή. Τώρα πλησιάζουμε την τελευταία στροφή. Είμαι αρκετά κοντά στον Χάμιλτον, αλλά ίσως δεν θα μπορέσω να τον απειλήσω στην μεγάλη ευθεία τερματισμού. Κολλάω πίσω του βέβαια, παίρνω τα κενά, τον πλησιάζω. Έχω ανοιχτό το ERS, πλησιάζουμε την πρώτη στροφή. Αλλά είμαι πάρα πολύ μακριά να επιχειρήσω κάτι και έτσι θα πρέπει να κάνω υπομονή μέχρι να έχουμε τον DRS στην πίσω ευθεία της πίστας. Εδώ πάλι κολλάω πίσω από τον Χάμιλτον, παίρνω τα κενά, τον πλησιάζω, αλλά δεν μπορώ να επιχειρήσω κάτι και τι έγινε πάλι, τι έγινε πάλι, όχι πάλι. Πάλι έχουμε εγκατάλειψη από φθορά στον κινητήρα, πάλι εγκαταλείπουμε από μηχανική βλάβη. Δεν γίνεται τώρα αυτό σε τέτοιο αγώνα που μας δόθηκε το δώρο από τον Άιρτον Σένα. Την πληρώνω και εγώ με εγκατάλειψη. Μετά το Μεξικό πίστευα ότι δεν θα έχουμε άλλη εγκατάλειψη από μηχανική βλάβη. Και να που εν τέλει έχουμε πάλι εγκατάλειψη από μηχανική βλάβη. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Είναι σαν να μην έχει γίνει ο σημερινός αγώνας ούτε για εμένα ούτε για τον Σένα, γιατί με αυτή την εγκατάλειψη η βαθμολογία παραμένει ίδια. Ο Σένα είναι 7 βαθμούς μπροστά από εμένα. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται τόσο άτυχος να είμαι εγώ. Και ο Σένα δεν είχε ούτε μία φορά εγκατάλειψη από μηχανική βλάβη. Είχε μία στον πρώτο αγώνα εγκατάλειψη από οδηγικό λάθος και μία εγκατάλειψη σε αυτόν τον αγώνα πάλι από οδηγικό λάθος. Πάλι καλά που είχε και την εγκατάλειψη ο Σένα, γιατί αν δεν είχε την εγκατάλειψη ο Σένα, σήμερα ο Σένα θα ήταν πρωταθλητής λόγω της εγκατάλειψής μου. Δεν γίνεται αυτό που ζω. Δεν γίνεται αυτό που ζω και στον τελευταίο αγώνα θα είναι εφιάλτης. Θα είναι εφιάλτης γιατί θα κρίνεται το πρωτάθλημα εκεί και θα κρίνεται μόνο υπό πολύ ειδικές συνθήκες πιστεύω. Τι να πω, έχω μείνει άφωνος με το παιχνίδι αυτό. Βέβαια έχω πορωθεί άσχημα με αυτό το πρωτάθλημα, με αυτή τη σεζόν, γιατί είναι εντελώς απρόβλεπτη. Ειδικά αυτή η σεζόν, εκεί που είχα πράγματα σίγουρα, τελικά δεν ήταν τόσο σίγουρα και εκεί που πίστευα ότι δεν θα τα πάω καλά, τα πήγαινα καλύτερα. Μεγάλος όμως νικητής σήμερα είναι ο Ρικάρντο, δεύτερος είναι ο Χάμιλτον και τρίτος ο Λεκλέρκ. Από ό,τι φαίνεται σήμερα πάλι η Jaguar δεν θα είναι στο βάθρο. Άλλη μια φορά η Jaguar με μια πολύ κακή εικόνα και με διπλή εγκατάλειψη. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που έχουμε διπλή εγκατάλειψη στην Jaguar. Μία από μηχανική βλάβη και μία από οδηγικό λάθος. Τι να πω, θα πάμε στον τελευταίο αγώνα και εκεί ο Θεός βοηθός, ό,τι είναι να γίνει ας γίνει, γιατί δεν έχουμε άλλες επιλογές. Όλα πρέπει να κριθούν στο τελευταίο αγώνα στο Άμπου Ντάμπι.
Εδώ βλέπετε την τελική κατάταξη. Ντάνιελ Ρικάρντο κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση. Πήρε 25 βαθμούς, απομακρύνθηκε 20 βαθμούς από τον Λεκλέρκ. Ο Ρικάρντο σχεδόν σιγούρεψε την τρίτη θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Εγώ ακόμα παλεύω με τον Σένα στο βαθμολογικό πίνακα. Έχουμε διαφορά 7 βαθμούς μεταξύ μας. Οδηγάει την κούρσα ο Άιρτον Σένα. Και όλα θα κριθούν στο μεγάλο τελικό στο Άμπου Ντάμπι, στην τελευταία πίστα για αυτή τη σεζόν και γενικά για το My Team Career, μιας και θα ξεκινήσουμε το Driver Career από την επόμενη σεζόν. Τι να πω, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, εννοείται, αν σας άρεσε να κάνετε και μια εγγραφή και να αναμένετε πότε θα είναι ο τελευταίος αγώνας, γιατί εκεί θα κριθούν πάρα μα πάρα πολλά. Φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου, εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix που θα είναι το Grand Prix του Abu Dhabi και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!